Έχουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Πώς θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή? Με την Μυτιλινιά δασκάλα, την εκπαιδευτικό, η οποία εκτός εισαγωγικών δίνει πνοή στην περιοχή του Αχεντριά. Δίνει ζωή στον Αχεντριά και αυτή η δασκάλα, η κυρία Εύα Κουντουρέλη, εκπαιδευτικός, θα τοποθετηθεί, θα μιλήσουμε, θα μας πει για αυτά τα συναισθήματα τα οποία έχει μέσα της και προκύπτουν. Την καλησπέρα μου, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά εσείς πώς είστε? Είμαστε μια χαρά, πρεμιέρα σήμερα, είπαμε να κλείσουμε με το θέμα σας, γιατί μέσα από το θέμα σας και την τοποθέτησή σας, ξέρετε, παίρνουν δύναμη εκπαιδευτικοί, παίρνουν δύναμη μαθητές και αποτελείται βέβαια και κατά κάποιο τρόπο και έναν άνθρωπο που πρέπει να μιμηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι πολύ ωραία τα λόγια σας. Για πείτε μας λίγο, Αχεντριά λοιπόν, για πείτε μας λίγο, πώς βρεθήκατε, τι συναντήσατε? Καλή έχω βρεθεί, δηλαδή δεν το γνώριζα καν ότι πάω σε αυτό το χωριό. Γενικότερα δεν ήξερα ότι θα έρθω Ηράκλειο. Μου ήρθε το μήνυμα στο κινητό, όπως στους όρους τους εκπαιδευτικούς. Ξεκίνησα το ταξίδι. Αρχικά κατευθυνόμουν προς το Μεσοχωριό, που ήμασταν δύο κοπέλες εκεί πέρα, και λόγω μορίων εγώ πήρα το σχολείο στον Αχεντριά. Στην αρχή ήταν μεγάλο το σοκ, όταν μου είπαν πού βρίσκεται, πώς είναι το σχολείο, ότι είναι χρόνια κλειστό. Αλλά από την πρώτη επίσκεψη μπορώ να πω ότι το ερωτεύτηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ και νιώθω ήδη σαν να είμαι μήνες εκεί. Αυτό δεν είναι, αυτός δεν είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, να δίνει ζωή, να δίνει πνοή, να δίνει συνέχεια, να εμπνέει τους μαθητές? Πραγματικά εύχομαι όλοι οι εκπαιδευτικοί να το εκλαμβάνουν όπως το ζω εγώ, όπως το νιώθω. Δηλαδή εκεί που πάνε να τον αγαπάνε τον τόπο από την πρώτη στιγμή. Γιατί όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε. Και αν δεν το αγαπάμε, αν δεν δίνουμε την ψυχή μας, δεν έχει νόημα. Δεν θα το κάνουμε και βέβαια, σωστά. Εγώ αυτό πιστεύω. Και βέβαια ξεκινά και μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τον τρόπο που πρέπει να διαχειρίζεται η πολιτεία αυτές τις περιοχές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείνουν σχολεία επειδή δεν υπάρχει στελέχος, επειδή δεν υπάρχει εκπαιδευτικός. Πολλά τα παραδείγματα και σε επίπεδο Κρήτης. Πρέπει να στηρίξουμε, πρέπει να επικοινωνούμε, πρέπει να βγαίνετε μπροστά. Βέβαια, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έμαθα, οι γονείς έκαναν μεγάλο αγώνα για να ανοίξει πάλι το σχολείο, γιατί υπάρχουν παιδιά, μπορεί να είναι λίγα. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει το κτίριο, υπάρχουν υποδομές, για ποιο λόγο να μην διοριστεί κάποιος εκεί δάσκαλος και να λειτουργεί κανονικότατα το σχολείο με τα παιδιά που υπάρχουν. Μάλιστα, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την τάξη σας. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την προσπάθειά σας. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες, αλλά θα τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήδη έχετε κάνει μια πολύ σπουδαία αρχή. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.